να εξετάζεις με προσοχή τα δικά σου κακά. Λέγει ο Αββάς Μάρκος ο Ασκητής στο σύγγραμμά του περί νόμου πνευματικού που υπάρχει στην αρχή της Φιλοκαλίας, στον πρώτο τόμο. Να εξετάζεις, λέγει, με προσοχή τα δικά σου κακά και όχι τα κακά του πλησίου σου. Και τότε δεν θα λαιλατηθεί το νεαρό σου εργαστήριο η εσωτερική σου πνευματική εργασία. Τα σα περιεργάζουν κακά και μη τα του πλησίων και ουμή συλληθεί σου το νοερό εργαστήριο. Η ψυχή σου θα είναι ακατανίκητη από τους πονηρούς δαίμονες και από τα πάθη όταν ασχολείσαι με τα δικά σου πάθη, τα δικά σου αμαρτήματα και όχι τα του πλησίων. Εξέταζε τις δικές σου αμαρτίες και όχι του πλησίον σου, μας διδάσκει ο Βάς Μάρκος, και δεν θα διαρπαγεί από τους δαίμονες το νοερό σου εργαστήριο, δηλαδή η ψυχή σου. Είναι πάρα πολύ σπουδαία αυτή η παρένεση του Αγίου Μάρκου του Ασκητού. Είμαστε πολύ εύκολοι και πολύ έτοιμοι να κατακρίνουμε τους άλλους, παρατηρώντας τη ζωή τους και τα λάθη τους και τα αμαρτήματά τους, αλλά πολύ δύσκολοι και πολύ απρόθυμοι να παρακολουθήσουμε τον εαυτό μας και τα δικά μας φάλματα. Και αυτό ακριβώς είναι ολέθριο, γιατί έτσι πέφτουμε στην κατάκριση, στην αυτούψωση, στον αυτοέπαινο, στην υπερηφάνεια. Ενώ όταν παρακολουθούμε σωστά τον εαυτό μας και αυτομεμφόμεθα, τότε υπάρχει ελπίδα να διορθωθούμε, να μετανοήσουμε αληθινά και να σωθούμε. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν να εξετάζουμε, να παρακολουθούμε με νύψη, με εγρήγορση, με προσοχή πολύ τον εαυτό μας, τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τις ενέργειές μας και να επισημαίνουμε τα λάθη μας και να μην παρακολουθούμε καθόλου, να μην ασχολούμαστε με τα λάθη του πλησίου. Η Αμέλεια λέει στη συνέχεια στο 64ο αποφθεγμά του, ο Αββάς Μάρκος, η αμέλεια όλων των καλών που μπορούμε να κάνουμε κατά τη δύναμή μας είναι ασυγχώρητος. Εάν ο άνθρωπος γνωρίζει ότι πρέπει να κάνει κάτι καλό και δεν το κάνει, τότε βεβαίως αμαρτάνει. Είναι τα αμαρτήματα της παραλήψεως. Πάντων των κατά δύναμη καλών δυσυγχώρητος η αμέλεια. Πολύ δύσκολα συγχωρείται ο αμελής άνθρωπος που γνωρίζει τι πρέπει να κάνει και αμελεί και δεν το κάνει. Η ελεημοσύνη όμως και η προσευχή αποκαθιστά εκείνους που αμέλησαν, λέει στη συνέχεια ο Βάς Μάρκος. Ελεημοσύνη δε και προσευχή ανακαλείται τους αμελήσαντας. Όταν ο άνθρωπος, ο αμελής, πέσει στην προσευχή και κάνει και ελεημοσύνη, τότε ανακαλείται, έρχεται πίσω, οδηγείται στη μετάνοια και βρίσκει πάλι το σωστό δρόμο, το δρόμο της σωτηρίας. Ας αγωνιζόμαστε λοιπόν να μην αμελούμε και αν αμελούμε να προσευχόμεθα και να μην πάμε να ελεούμε και τότε θα βρούμε το δρόμο της επιστροφής. Πάσα θλίψης, λέγει στη συνέχεια στο 65ο απόφθεγμα, κάθε κατά Θεόν θλίψης είναι πραγματικό έργο ευσεβίας. Κατά παραχώρηση, ο Θεός μας δίνει τις διάφορες θλίψεις και δοκιμασίες, έτσι ώστε να δείχνουμε, να αποδεικνύουμε πάνω στα πράγματα την αγάπη μας και την υπακοή μας προς Αυτόν και την υπομονή μας. Η αληθινή αγάπη δοκιμάζεται με τα αντίξωα. Η γάρα αληθινή αγάπη διεναντίον δοκιμάζεται. Και ο αληθινά δόκιμος απαρουσιάζεται, εμφανίζεται και αποδεικνύεται μέσα στις θλίψεις, μέσα στα σκάνδαλα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος ότι είναι αναγκαίο να έλθουν τα σκάνδαλα, οι διάφοροι πειρασμοί ή να οι δόκιμοι φανεροί γίνονται για να αποδειχθούν πραγματικά, να αποδειχθούν, να φανερωθούν οι αληθινά πιστοί, οι πραγματικά δόκιμοι πιστοί. Πάσα θλίψης κατά Θεόν έργων εστίν ευσεβίας. Να μην λοιπόν δυσανασχετούμε όταν έχουμε θλίψεις επειδή κάνουμε το έργο του Θεού,
επειδή πιστεύουμε στον Θεό τον αληθινό, τον τριαδικό, και επειδή τηρούμε τις εντολές Του. Είναι αδύνατο να μην έχουμε θλίψεις, εάν ακολουθούμε τον Κύριό μας, γιατί ο ίδιος μας είπε, «Οι εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι». Εάν καταδίωξαν εμένα και όντως πάρα πολλοί καταδίωξαν τον Κύριο, έτσι λέει ο Κύριος θα καταδιώξουν και εσάς. Όπως εγώ είχα θλίψεις, έτσι θα έχετε και εσείς. Και αυτό είναι απόδειξη ότι είστε δικοί μου. Όταν δεν σας λέγουν όλοι καλά λόγια, αλλά κάποιοι σας λέγουν και κακά λόγια, μιλούν εναντίον σας και σας θλίβουν και σας καταδιώκουν. Αυτή η θλίψη, επειδή είστε δικοί μου, είναι έργο ευσεβίας. Και μάλιστα λέγει εν υπόστατον, λέει ο Βας Μάρκος. Δηλαδή, πραγματικό έργο ευσεβίας είναι το να έχει κανείς θλίψεις, γιατί ακολουθεί τον Πανάγιο Τριαδικό Θεό και υπομένει σε αυτές και δεν σε δυσανασχετεί, αλλά ευχαριστεί για αυτές. Η γάρα αληθινή αγάπη δι' εναντίον δοκιμάζεται. Γιατί τότε υπάρχει αληθινή αγάπη όταν κανείς υποφέρει αγώγιστα για αυτόν που αγαπά. Μέσα στις αντίξωες συνθήκες, στις αντιπνευματικές συνθήκες που ζούμε και εμείς σήμερα, αποδεικνύουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο, εάν με χαρά υπομένουμε τις όποιες θλίψεις, περιθωριοποίησεις, δοκιμασίες και διωγμούς. Να μην λες, λέει στη συνέχεια ο Βαβάς στο 66ο αποθεγμά του, να μην λες ότι έχεις αποκτήσει αρετή χωρίς θλίψεως, διότι είναι αδοκίμαστη εξαιτίας της ανέσεως. Καμιά αρετή που αποκτάται εύκολα, με άνεση, δεν είναι πραγματική αρετή. Μίλαγε και κτίστε αρετήν εκτός θλίψεως. Χωρίς την ανάλογη θλίψη δεν αποκτάται καμιά αρετή. Αδόκιμος γαρεστή για την άνεση. Κάθε αρετή που δεν αποκτάται με θλίψεις είναι αδόκιμη, αδοκίμαστη. Δεν είναι σίγουρη και βέβαιη δοκιμασμένη αρετή. Είναι αρετή πραγματική όταν ο άνθρωπος θα την κρατήσει μέσα στις θλίψεις και όχι μόνο στον καιρό της ανέσεως. Για παράδειγμα, η αρετή της πίστεως, τότε φανερώνεται ότι υπάρχει πραγματικά όταν υπάρχει διωγμός της πίστεως. Τότε φανερώνται αληθινά πιστοί και όχι μόνο στον καιρό της ανέσεως που δεν υπάρχει διωγμός. Να αναλογίζεσαι, λέει στη συνέχεια στο 67ο αποθεγμά του Βαβάς Μάρκος, να αναλογίζεσαι την έκβαση κάθε ακουσίου θλίψεως και θα βρεις σε αυτήν την ανέρεση της αμαρτίας. Γιατί μας δίνονται οι θλίψεις? Για να ξεχρεώνουμε τις διάφορες αμαρτίες μας και να φωνεύονται τα διάφορα πάθη. Αν λοιπόν σκέφτεσαι σωστά, συνετά, πνευματικά, θα δεις ότι κάθε ακούσια θλίψης, δηλαδή κάθε θλίψης που μας δίδεται από τον Θεό και δεν την κάνουμε εμείς με τη θέλησή μας, όπως για παράδειγμα την νηστεία, την αγρυπνία, που είναι ακούσιες θλίψεις, αλλά μια ακούσια θλίψη, μια ασθένεια, μια συκοφαντία κλπ, ένας διωγμός, αν αναλογιστούμε γιατί ήρθε αυτή η ακούσια θλίψη, η ακούσια θλίψης, θα δούμε ότι αυτή ήρθε για την ανέρεση της της όποιας αμαρτίας, των όποιων παθών. Γιατί υπομένοντας με χαρά τις ακούσιες θλίψεις, ξεχρεώνουμε αμαρτίες και απαλλασσόμαστε από τα πάθη μας. Πολλές συμβουλές του πλησίον είναι προς το συμφέρον, λέγει και στο επόμενο, στο 68ο αποφθεγμά του Βαβάς. Για τον καθένα όμως δεν υπάρχει τίποτε πιο κατάλληλο από την δική του γνώμη. Πολλές συμβουλίες του Πέλλας προς το συμφέρον. Εκάστο δε της ιδίας γνώμης ουδέν αρμοδιότερον. Πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλο μπορεί ο ίδιος ο άνθρωπος να συμβουλέψει τον εαυτό του, που τον έχει συνεχώς μαζί του και τον βλέπει και τον παρακολουθεί και γνωρίζει τις αδυναμίες του. Γι' αυτό βεβαίως πρέπει να ακούμε και τις συμβουλές των άλλων, αλλά οπωσδήποτε και τη φωνή της συνειδήσεώς μας. Πολλές συμβουλίες του Πέλλας προς το συμφέρον, εκάστο δε της ιδίας γνώμης ουδέν αρμοδιότερον. Πολύ καλύτερα από τους άλλους, ο ίδιος ο εαυτός μας πληροφορεί για το τι είναι το καλύτερο για τον εαυτό μας. Αρκεί να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και να
έχουμε ευήκον ους εις την φωνή της συνείδησεώς μας, δηλαδή να υπακούμε στη συνείδησή μας. Γι' αυτό λέει στη συνέχεια στο 69ο απόφθεγμα, όταν ζητάς θεραπεία, να προσέχεις τη συνείδησή σου και όσα σου λέγει, κάνε τα και θα βρεις ωφέλεια. Η φωνή της συνείδησεώς είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Αν θέλεις πραγματικά να θεραπευτείς, να ακούς αυτή τη φωνή, να υπακούς δηλαδή σε αυτήν και να διορθώνεσαι. Ζητών θεραπεία, επιμέλησε τη συνείδησεώς σου. Μην την καταπατάς, μην την περιφρονείς τη συνείδησή σου. Φρόντισε για αυτήν. Και όσα συλλέγει, ποιήσουν και βρίσεις την ωφέλεια. Και όσα σου λέγει η συνείδησή σου, να τα κάνεις. Και έτσι θα βρεις πνευματική ωφέλεια. Εξαίρεση ίσως είναι η συνείδηση η οποία είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ ευαίσθητη και σε αυτή την περίπτωση θα βοηθήσει ο διακριτικός πνευματικός. Τα κρυπτά εκάστου, λέει στη συνέχεια στο 70ο απόφθεγμα, ο Θεός είδε και η συνείδηση και δια τούτων αυτών λαμβανέτω διόρθωση. Δηλαδή, του καθενός τα κρυπτά τα γνωρίζει ο Θεός και η συνείδησή του. Και με αυτά, τον Θεό και τη συνείδηση, επιτυχάνεται η διόρθωση των κρυπτών εκείνων. Γνωρίζει ο άνθρωπος ο ίδιος τα κρυπτά του, η συνείδησή του και ο Θεός. Και αν θέλεις να διορθωθείς, πρέπει να ακούσεις τον Θεό, να υπακούσεις τον Θεό και εις τη συνείδησή σου. Ας αγωνιστούμε να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα ωραία που μας διδάσκει ο Βασ Μάρκος. Ας μην περιεργαζόμαστε τις αμαρτίες των άλλων και τα πάθη, αλλά τα δικά μας και ας μετανοούμε γι' αυτά και έτσι δεν θα μπορέσει ο διάβολος να μας πληγώσει και να λαιλατήσει την ψυχή μας. Ας φροντίζουμε να μην αμελούμε, αλλά να διορθωνόμαστε με την προσευχή και την ελεημοσύνη και την αληθινή μετάνοια. Ας υπομένουμε κάθε θλίψη χάρη του Θεού, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι αγαπούμε τον Θεό και ας αγωνιζόμαστε να αποκτούμε τις αρετές μέσω των θλίψεων και των δοκιμασιών και να είμαστε βέβαιοι ότι κάθε θλίψη μας δίδεται από τον Θεό για να ξεχρεώσουμε τις αμαρτίες μας και να γλιτώσουμε από κάποιες που θα κάναμε εάν δεν είχαμε αυτές τις ακούσιες θλίψεις. Ας ακούμε τη φωνή της συνείδησης μας και ας υπακούμε σε αυτή κάθε στιγμή, έχοντας βέβαια και διακριτικό πνευματικό για να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.